Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Υπάρχουν μητροπολίτες τους οποίους εκάλεσε ιστορικά, η ιστορία τους εκάλεσε. Άλλους να πάνε στο κολυμπάρι της Κρήτης κακώς, αλλά πήγαν ως εκπρόσωποι της Ελλαδικής Εκκλησίας, και άλλοι να πάνε στην Ιερά Σύνοδο στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Νοέμβριο, και τους κάλεσε εκεί η ιστορία να πούνε εκεί το όχι, εκεί να πούνε ότι ο Παπάς είναι διάβολος, εκεί να πούνε ότι η Παπική Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία, ότι δεν είναι χαριτωμένη, ότι η μόνη Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Αυτά τους κάλεσε να πούνε. Ο Θεός τους κάλεσε εκεί. Αυτοί πήγαν και ψήφισαν ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες, ότι και οι προτεσταντικές οργανώσεις είναι εκκλησίες. Πήγαν στην Σύνοδο της Ιεραρχίας και είπαν ότι η εισήγηση του Σερών ήταν άριστη, η οποία τιμά και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Σύνοδο της Κρήτης. Εκεί, τώρα τι κάνουν αυτοί? Πάνε σε μερικούς λαϊκούς, πάνε σε μερικούς καλογέρους, σε μερικές καλογριές, και λένε όχι, όχι, μόνο εμείς είμαστε εκκλησία. Οι άλλοι δεν ήταν εκκλησία. Τι ψήφισες? Τι ψήφισες, ρε ψεύτη? Ψεύτης είσαι. Ένας λοιπόν ο οποίος βάζει την υπογραφή του και υπογράφει κάτι, μετά πάει να το ανατρέψει όπως κάνουν οι πολιτικοί. Ναι, αλλά στην ιστορία μένουν τα γραπτά. Πάει στο Sky ο άλλος, λέει αυτό. Μετά ξανακάνει δηλώσεις. Όχι, λέει, με τα διαστρέφωσαν τα λόγια μου. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η ιστορία όμως τι θα γράψει? Αυτό που λέει η πρεσβυτέρα μου. Θα γράψει ότι υπέγραψες. Όχι τι είπες στον γέροντα Αγάθωνα και στην γερόντισσα Αγάθη, ή πήγες στον Ασκό και είπες σε μερικούς λαϊκούς. Τι υπέγραψες? Οι υπογραφές, τα γραπτά μένουνε. Και απέναντι στο Θεό είσαι ένοχος, και εσύ και οι άλλοι που υπογράψατε την υποδούλωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον παπισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.